Αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής, χθες πιάσαμε το κομμάτι των τροχαίων συμβάντων, μάστιγα σε επίπεδο Κρήτης. Και οι πνιγμοί, ωστόσο, τείνουν να εξελιχθούν σε ακόμα μία μάστιγα η οποία μας προβληματίζει. Έχουμε κάποια στοιχεία. Πάμε να τα δούμε λίγο για να πάμε και στη σύνδεση. Λοιπόν, μέσα σε 6 μήνες από το Μάιο μέχρι και σήμερα, συγκεκριμένα 25 νεκροί φέτος στην Κρήτη, 25 άνθρωποι, ξένοι και ντόπιοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε θάλασσες του νησιού. 19 θάνατοι από 10 Μαΐου 15 Αυγούστου και 6 θάνατοι από το 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου συγκεκριμένα, μέχρι και σήμερα. Υπερεκτιμούμε από τη μία τις δυνατότητες. Από την άλλη, δεν παίρνουμε στα σοβαρά ακραίες καιρικές συνθήκες. Από την άλλη, ναυαγοσωστική κάλυψη, το μεγάλο ερωτηματικό. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Παύλο Λιτινάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, επαναλλαγική κλίμακα. Την καλησπέρα μας, κύριε Λιτινάκη. Καλησπέρα σας. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγο, κατά πόσο σας προβληματίζουν και αν μπήκε μία σύγκριση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, πού βρισκόμαστε? Να σημειώσουμε ότι βρισκόμαστε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα έτη. Αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα στην Ευρώπη κατήχε την πρώτη θέση στους πνιγμούς πριν μερικά χρόνια, τώρα έχουμε καταφέρει να πέσουμε στην 7η θέση. Και ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να πέσουμε ακόμα παρακάτω όσον αφορά δηλαδή τους θανάτους στις παραλίες μας. Να τονίσουμε ότι πνιγμοί, ειδικά στο ωράριο του ναυαγοσώστη, δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Οι περισσότεροι πνιγμοί είναι πριν ή μετά το ωράριό μας και τους μήνες που δεν βρισκόμαστε στις παραλίες. Είπατε από Μάιο μέχρι και Οκτώβρη. Εμείς στις παραλίες βρισκόμαστε από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Και από ώρα από 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Πόσοι πνιγμοί έχουν γίνει τις 10 και μετά τις 6? Μήπως αυτό θα πρέπει να δούμε περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε όλο το εύρος το λουόμενο που επισκέπτονται τις παραλίες, ώστε κάποια στιγμή να μηδενίσουμε, εάν είναι αυτό δυνατόν, τους πνιγμούς. Οπότε τι θα πρέπει να γίνει, πιστεύετε, αρχής γενομένης από το επόμενο καλοκαίρι, την επόμενη περίοδο? Ίσως μια ενδεχόμενη επέκταση του ωραρίου να καλύψει κάποιες ώρες που υπάρχει, καταγράφεται πρόβλημα? Όχι μόνο επέκταση του ωραρίου, και επιμήκυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου. Δηλαδή η ναυαγοσωστική περίοδο, η ναυαγοσωστική γενικά, είναι μια υπηρεσία η οποία προσφέρεται σε όλους τους λεωμένους και έχει να κάνει με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στο υγρό στοιχείο. Όσο έχουμε επισκέπτες στις παραλίες μας, πρέπει να έχουμε και ναυαγοσωστική κάλυψη. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο το ζητάνε όλοι. Πιάσαμε, το ζητάει και η πολιτεία, το ζητάει και ο κόσμος. Πιάσαμε το κομμάτι του ναυαγοσώστη και της κάλυψης. Να έρθουμε λίγο και στη δική μας συμπεριφορά. Γιατί ακόμα και αν υπάρχει ναυαγοσώστης, αν εγώ κάνω του κεφαλιού μου, θα υπάρξει πρόβλημα. Σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα και αυτή είναι η δουλειά μας, άλλωστε. Είμαστε εμείς εκεί, στην πρώτη γραμμή, ώστε το πρόβλημα να μην επιφέρει κάποιον πνιγμό. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλές διασώσεις. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν έχω ακόμα τα στοιχεία για όλη την Ελλάδα και γενικά για την Κρήτη. Έχω τα στοιχεία του νομού Χανίων, τα οποία είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Τι πνιγμό στο ωράριό μας δεν έχουμε, μηδέν. Έχουμε 102 περιστατικά διασώσεων, 102 περιστατικά διασώσεων μέσα στο ωράριό μας και έχουμε και 5 θάνατους μέσα στο ωράριό μας, εκ των οποίων και οι 5 ήταν από παθολογικά αίτια. Με απόφαση, με το ιατροδικαστικό πόρισμα, σας το λέω αυτό, και με όλη την ευθύνη του λόγου μας, έτσι. Είναι καθαρά από παθολογικά αίτια, δηλαδή πνιγμό, υγρό πνιγμό, ατύχημα πνιγμό, δεν έχουμε μέσα στο ωράριό μας. Είχαμε πριν το ωράριό μας, μετά το ωράριό μας, τον Οκτώβριο είχαμε αρκετούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ναυαγοσώστες είναι εκεί, κάνουν τη δουλειά τους, όσο το δυνατόν μπορούμε και μας δίνεται και δυνατότητα, έτσι. Μάλιστα. Οπότε το πρόβλημα, εάν θέλουμε δηλαδή να μιλάμε ότι είμαστε μια ασφαλές χώρα όσον αφορά το υγρό στοιχείο και την ασφάλεια στο νερό, το πρόβλημα δεν είναι όταν βρισκόμαστε εμείς στην παραλία, γιατί έχει εξυγχρονιστεί τα τελευταία 2 χρόνια και το προεδρικό διάταγμα, παρόλο που
Οι εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι μας πληρώνουν κιόλας φωνάζουν ότι είναι δυσβάστατα τα κόστη, το οποίο είναι μπρος στην ασφάλεια τι το κόστος. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί. Δηλαδή έχουμε στοιχεία από, από τους ξενοδόχους, από τους τοπικούς φορείς. Το Μάιο έχουμε επισκεψιμότητα, τον Οκτώβριο έχουμε επισκεψιμότητα. Το ωράριο 10 με 6 μας καλύπτει. Αν θέλουμε λοιπόν, αν έχουμε στοιχεία, ναι, το πού είναι η περισσότερη πληγμή, είναι μέσα στο ωράριό μας ή εκτός. Εάν είναι εκτός ωραρίου και εκτός της περίοδου που βρισκόμαστε στις παραλίες, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να επεκταθεί το ωράριο και να επιμηκύνουμε. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να δημοσιοποιηθούν, να κάτσουν στον τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι βέβαια και το κεντρικό κράτος, γιατί είχε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τη χρηματοδότηση και τις χρηματοδοτήσεις και τα κονδύλια, πώς μπορούν οι Δήμοι, αν μπορούν οι Δήμοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατής με τους ίδιους προβληματισμούς. Ας ευχηθούμε του χρόνου όλα αυτά να λυθούν κάπως γρήγορα και έγκαιρα. Να σημειώσω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή και το κράτος για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια έδωσε κρατική επιχορήγηση στους Δήμους για την αβαγωσιστική κάλυψη, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόστος για την ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο και πρώτη φορά στα χρονικά δόθηκε αυτή η χρηματοδότηση. Το καταλαβαίνουμε, ναι, το κόστος είναι μεγάλο, αλλά έχουμε να κάνουμε πάλι με ανθρώπινες ζωές και να πούμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κύριε Λιτινάκη, δεν γίνεται να γίνουμε... Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια, κρατώ την αισιοδοξία σας. Σίγουρα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας, όχι μόνο εμείς βέβαια, δημοσιογραφικά καλύπτουμε ρεπορτάζ, αλλά το ίδιο το κράτος, οι ίδιοι Δήμοι και η Περιφέρεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.